Αριστοτρίτη, 10 Μαΐου 2022. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Καλά. Φοράω το σκουλαρίνγκε μου, μου κάνει δώρο η κόρη σας για τα γενέθλιά μου και την ευχαριστώ την Μαρία Αντριφωνίδου. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα πάλι σήμερα. Εξαφορμής και της μέρας της μητέρας που ήταν την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και τον βίντεο που κάναμε τελευταίως για τις γυναίκες που δεν έχουν αγαπηθεί από τις μητέρες τους, παιδιά που δεν έχουν αγαπηθεί από τους πατεράδες τους, έχουμε το εξής ερώτημα. Θέλουμε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με τη μάνα που αγαπά το γιο και την κόρη τη ξεχωρίζει. Να μιλήσετε για αυτό, πώς μπορεί να επηρεάσει μια κοπέλα. Για παράδειγμα, και εσύ έχεις ένα γιο και μια κόρη και εγώ έχω ένα γιο και μια κόρη. Αν εσύ ή εγώ ξεχωρίζουμε το γιο από την κόρη και αγαπούμε το γιο περισσότερο από την κόρη και του συμπεριφερόμαστε διαφορετικά, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στη ζωή της κόρης μας? Καταρχήν, όλα τα παιδιά, αν εξαιρέτου φίλου, όταν δεν πάρουν την αγάπη που χρειάζονται και χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος στο μεγάλωμά του, αρχίζει να έχει θέματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και με τον εαυτό. Γιατί είναι απαραίτητη συνθήκη η αγάπη και το σωστό μεγάλωμα, για να μπορέσουμε να είμαστε ισορροπημένοι ενήλικες. Οπότε, θα έχει θέματα ανασφάλειας, θα έχει θέματα δεσμών, δηλαδή θα έχει έναν ανασφαλή ή αμφιθυμικό δεσμό προφανώς με τους γονείς της, η κοπέλα αυτή. Και αυτό, εάν δεν το δει ψυχοθεραπευτικά, θα της δημιουργήσει θέματα και στις σχέσεις της με τους άλλους και δει με τα δικά της, με τις δικές της συντροφικές σχέσεις, αλλά και με τα παιδιά της, και θα πηγαίνει από γενεά σε γενεά. Είπαμε ότι υπάρχουν διαγενειακές μεταβιβάσεις όταν υπάρξει ένα θέμα το οποίο δεν επιλύεται στην συγκεκριμένη γενιά, περνά στην επόμενη γενιά, μέχρι ότου κάποια γενιά να το συνειδητοποιήσει και να πει πώς αυτό δεν θέλω να το μεταφέρω στην επόμενη, οπότε κάτσε, πρέπει να το δω, πρέπει να το δουλέψω. Πολλές φορές η προτίμηση του γιου γίνεται λόγω εσωτερικευμένου μισογυνισμού της μάνας. Είναι ναι. Γυναίκα η μάνα, αλλά μισεί το γυναικείο φύλο, υποτιμά το γυναικείο φύλο και προτιμά το ανδρικό φύλο, το οποίο το θεωρεί ίσως μέσα της ανώτερο, οπότε δείχνει προτίμηση στο γιο της και όχι στην κόρη της, περνώντας έτσι και ένα μισογυνιστικό μήνυμα στην κόρη της. Υπάρχει αυτή η εκδοχή και υπάρχει και η εκδοχή των στερεοτύπων που έχουμε μπει και στην προηγούμενη Αριστοτρίτη, ότι μπορεί να... Παλαιότερα θεωρούσαν, έλεγαν μάλιστα, έχω έναν παιδί και μία κόρη. Δηλαδή ήταν άνθρωπος ο γιος και η κόρη δεν ήταν, ήταν υποδιέστερον. Το έχουμε ακούσει σε παλαιότερες εποχές, ελπίζω να μην υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά μπορεί να μην διατυπώνεται έτσι, ωστόσο μπορεί να εκφράζεται ασυνείδητα μέσα από τις σχέσεις των φίλων. Δηλαδή και παλαιότερα θεωρούσαν ότι η κόρη είναι δεχομένως ένα βάρος, γιατί πρέπει να τη δώσει πρίκα, γιατί πρέπει να την να φύγει, ας πούμε, να είναι, θα διατηρήσει το όνομα της οικογένειας, θα έχει το επίθετο της οικογένειας, να πάει σε άλλη οικογένεια. Οι άλλες εποχές θεωρούσαν ότι ο γιος πρέπει να πάρει την πρίκα. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα, στερεοτυπικά κοινωνικά, τα οποία δυστυχώς στις δικές μας χώρες, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα συναντάμε και μέχρι σήμερα αυτά τα ίδια αντιδράσεων των γονέων. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι πολύ εσωτερικό. Αυτό τώρα είναι μια πιο εξωτερική έτσι ανάλυση. Η πιο εσωτερική ανάλυση πηγάζει από δικά σου θέματα. Δηλαδή, αν εσύ δεν αγαπάς το φίλο σου ή έχεις προβλήματα με τη σεξουαλικότητα σου, με τον τρόπο έκφρασης σου, με τον τρόπο που μεγάλωσες, δικά σου θέματα αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, αυτοαντίληψης, αποδοχής, σίγουρα θα τα βγάλεις πάνω στο παιδί σου, αν δεν κάνεις κάτι γι' αυτό.
Πώς αντιδρούμε όταν συνειδητοποιούμε ότι η μάνα μας προτιμά τον αδερφό μας από εμάς? Πώς το διαχειριζόμαστε? Είναι Αυτή πάρα τη πολύ γνώση δύσκολο. είναι ότι η μητέρα μου προτιμάει τον αδερφό μου από μένα. Η μητέρα μου νοιάζεται περισσότερο για τον αδερφό μου. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, δίνει περισσότερη προσοχή στον αδερφό μου. Ή αν είμαστε ενήλικες, έχει δώσει περισσότερη περιουσία στον αδερφό μου. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ας πούμε, αυτό με την περιουσία είναι πολύ χαζό, με την έννοια του ότι είναι πολύ προφανές. Συνήθως είναι πιο δυσδιάκριτες οι διακρίσεις. Ή ναι. δίνει περισσότερες δικαιολογίες στον αδερφό μου, δεν τον κρίνει τον αδερφό μου, δεν τον, είναι πιο υποστηρικτική με αυτόν, είναι πιο περήφανη για το γιο παρά για την κόρη. Ναι. Πώς Κοίταξε, το διαχειριζόμαστε? Αυτόν τώρα έναν παιδί δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει στην παιδική του ηλικία. Μιλάμε για τους ενήλικες τώρα, γιατί η ερώτηση έγινε από ενήλικα. Ναι, όταν ενηλικιωθεί... μέσα από ακούσματα, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, να λένε διάφοροι ότι άκουσα το βίντεο, διάβασα το βιβλίο αυτό, να άκουσα την εκπομπή και συνειδητοποίησα ότι ανήκω, αναγνώρισα τον εαυτό μου στα λεγόμενα σας και θεωρώ ότι ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Προτού γίνει αυτή η συνειδητοποίηση, πολλά από αυτά τα παιδιά αισθάνονταν ότι δεν αξίζουν την αγάπη, ότι δεν είναι ικανά για να αγαπηθούν, ότι δεν είναι, ξέρω, καλά παιδιά κτλ, ότι κάτι κάναν αυτά, ότι φταίνε και διάφορα τέτοια. Αφού τα συνειδητοποιήσουν και μετά, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι μια κουβέντα με τον γονέα το συγκεκριμένο. Εάν ο γονέας σου συγκεκριμένος, που αυτό είναι σπάνιο να συμβεί, αλλά το λέμε, σε ακούσει προσεκτικά και απολογηθεί και θέλει να κάνει πραγματικά, να επανορθώσει κάνοντας πράγματα στη σχέση σας, είναι πιο καλά τα πράγματα. Αλλά είπαμε ότι αυτό είναι σπάνια περίπτωση. Γιατί ένας γονέας που έχει τέτοιες αντιλήψεις και δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ του, πολύ δύσκολο να αποδεχθεί και να κάνει δουλειά πάνω σε αυτόν από τη στιγμή που δεν το αποδέχεται καν. Και είναι και πολύ δύσκολο να το αποδεχθεί κανείς, χωρίς να έχει τα απαραίτητα στοιχεία προσωπικότητας που θα το βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί μετά θα έχει πρόβλημα με τον εαυτό του. Οπότε ο άνθρωπος προτιμά να αρνείται κάτι ή να σε προβάλλει πάνω σου τα δικά του, γιατί είναι καλύτερο να το διαχειριστεί, παρά να αποδεχθεί κάτι. Λοιπόν, οπότε σε περίπτωση που δεν το δεχθεί, τότε πας για ψυχοθεραπεία, αναλύεται όλο αυτό μέσα στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας σου και ορίζεται ένας... μέσα από τα ψυχοθεραπευτική οδό, ο νέος τρόπος, ας το πούμε, είναι η αναδόμηση μιας καινούργιας ζωής για σένα, μιας καινούργιας συνθήκης για σένα, που θα σε βοηθήσει να σταθείς στη ζωή σου υπό μια νέα οπτική γωνία, ότι τελικά αυτόν το άτομο που νόμιζες ότι ήσουν, γιατί έτσι σου πέρασαν οι γονείς σου ότι ήσουν, δεν είσαι, σε κάτι πολύ διαφορετικό, απενεχοποιείσαι από όλο αυτό, και προσπαθείς να ξεμπλοκάρεις τον εαυτό σου από αυτήν τη συνθήκη και να ξεκινήσεις μια καινούργια διαδρομή όπου θα σε οδηγήσει σε πολύ, πολύ πιο καλά αποτελέσματα και ως προς τον εαυτό σου και ως προς τους άλλους, αλλά και δι' προς τα παιδιά σου κτλ. Αυτή είναι, ας το πούμε, εντάχει. Στόχος μας είναι να γίνουμε εμείς η εσωτερική μας μητέρα. Να κλείσουμε με αυτό, πώς γινόμαστε η εσωτερική μας μητέρα. Ναι, είναι πολύ θεραπευτικό να εντοπίσουμε τον εσωτερικό γονέα μας, που είναι μέσω της, το να δούμε νοερά πώς φαντασιωνόμαστε τον γονιό μας, με ποια φιγούρα θα τον, τι χαρακτηριστικά θα του δίναμε. Και αυτά να τα δώσουμε εμείς στον εαυτό μας, στην ενήλικη μας ζωή, για να μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα γονέα ο οποίος είναι αδύνατον και αδιανόητον για τον ίδιο να παραδεχθεί πράγματα που δεν τα πιστεύει ή δεν τον βολεύει να τα πιστεύει. Όσον και να το ζητάμε, τόσο πιο πολύ θα ταλαιπωρούμαστε
και θα επαναθυματοποιούμαστε και θα επανατραυματοποιούμαστε, γιατί ο γονέας ο συγκεκριμένος δεν μπορεί, είναι... Τώρα προσπαθώ να βρω και μια λέξη... Ελλειμματικός. Στα πλαίσια της συζήτησης που κάναμε και χθες, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ελλειμματικός. Έχει θέματα ο συγκεκριμένος ο γονέας, δεν μπορεί να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του. Άρα, εάν η μάνα μας ξεχωρίζει τα παιδιά της και δίνει μεγαλύτερη αξία στο γιο παρά στην κόρη, δεν φταίμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε αξιαγάπητες. Σημαίνει ότι η μάνα μας δεν αγαπά αρκετά τον εαυτό της και δεν αγαπά αρκετά το φίλο της, ώστε να δείχνει ίση αγάπη, ίση αναγνώριση, ίση αξία στα παιδιά της ανεξαρτήτως φίλου. Σωστά. Αν η μητέρα μας έχει αδικήσει και μας έχει πληγώσει με αυτή τη διάκριση που κάνει και βλέπουμε ότι η μάνα μας είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πνευματικότητα, άρα δεν έχει διάθεση να παραδεχθεί τα λάθη της, να δουλέψει πάνω σε αυτά και να τα επανορθώσει, παίρνουμε τον πολύτιμο εαυτό μας στη ψυχοθεραπεία και μέσω της ψυχοθεραπευτικής σχέσης επουλώνουμε τα τραύματά μας και γινόμαστε η εσωτερική μας μητέρα με την καθοδήγηση του θεραπευτή, της θεραπεύτριας μας και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και μέσα από τον πνευματικό αγώνα και την πνευματική προσπάθεια. Σωστά. Δεν φταίμε εμείς αν η μάνα μας δεν μας αγάπησε αρκετά. Όχι, κανέναν παιδί. Δεν φταίμε εμείς αν η μάνα μας δεν αγαπούσε αρκετά τον εαυτό της ή δεν αγαπά αρκετά τον εαυτό της. Είμαστε αξιαγάπητοι όλοι, άνδρες, γυναίκες, ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι, όλοι οι ερωτικούς ανατολισμοί, όλες οι ηλικίες, όλα τα μεγέθη, όλες οι ποικιλότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Και μάνα σημαίνει να αγαπάς τα παιδιά σου και να τα αποδέχεσαι και να τα τιμάς και να τα σέβεσαι και να μην τα διαχωρίζεις. Mm-hmm. Και κλείνουμε με αυτό, Αριστονίκη, ότι δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές, αλλά μπορούμε εμείς να το προσπαθήσουμε και να το επιτύχουμε, να γίνουμε μια αγαπητική, μητρική μητέρα του εαυτού μας και το ευχόμαστε αυτό με όλη μας την αγάπη σε όλα τα μέλη της κοινότητας μας, άνδρες και γυναίκες.